Μάλιστα, μάλιστα. Καλέ μπορεί. Όχι βέβαια. Πλάκα κάνει. Μπορεί να υιοθετήσει, αλλά όχι. Αυτή θέλει να μείνει έγκυος. Έχει γίνει, θυμάστε που είχαμε δημοσιεύσει. Δεν έχει γίνει. Κάλε ο παπάς με το μου, η μάνα με το μουσί. Ναι, αλλά δεν είχε κάνει τέτοια επέμβαση. Ήταν γυναίκα η μάνα με το μουσί. Γιατί η γυναίκα που έγινε άντρα. Σταματήστε. Τα μπερδεύω μόλις αυτή. Να σας τα πω. Ακούστε λοιπόν τι έγινε όταν η Κατερίνα Σουλιώτη συνάντησε την αγαπημένη Dan International. Και σας έχω πω, βεβαίως. Αφού τη σκυλόβρισε πριν δύο μέρες που την έλεγε Μαϊμού. Ναι. Πριν δύο μέρες τη έλεγε Φάει μανάνα Μαϊμού. Τώρα τη μίλησε η Σουλιώτη και την είχε τώρα Dan Super International. Όχι τίποτα άλλο. Την έβαλε να μιλήσει και για το φόρεμα, το οποίο έχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που θα αποκαλύψουμε αμέσως μετά. Το κουτιέ. Το λέει. Δεν είναι πρώτη που το έχει φορέσει. Μια άλλη το έχει φορέσει και φόρεσε τώρα τα αποφόρια τη. Φυσικά, λοιπόν. Για πάμε. It's a dress made by Jean-Paul Gaultier. Haute couture, of course. I don't know what to say. I like it. It's comfortable. I want to see how it looks on the stage. Πώς να δείχνει Ντάνα μου, σαν καλαμωτή που δεν πρόλαβε να στεγνώσει στον ήλιο. Εμένα αυτά που κρέμονται με αγχώνουν. Ό,τι πρέπει για τα επίγοντα είναι. Για να μην λέτε πάντως, μίλησε και για τον Λούκα το απλό κορίτσι. I saw him. Yes. I think it's very nice. I didn't hear it many times. Because I wanted to concentrate on my song, because if I hear all the delegation songs, I'm too jealous. What is your opinion about Lukas Yorkas? The Greek song. Maybe he would make me pregnant. Θέλω να κάνω ένα παιδί μαζί του. Έλα Χριστέ και πάμε. Μα δεν είναι, μα όλους θέλει. Σ' αγαπώ Ελλάδα, Γκρέκαλαντ. Γκρέκαλαντ. Οι μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί. Για μια γυναίκα. Το μωρό μπορούσε να είναι πιο ωραίο. Είναι και η Σουλιώτη. Είναι γιόρκικο. Σουλιώτη είναι πολύ καλλιαρντή. Δεν τη έκανε τη φιλενάδα, την έκανε την άλλη να πει. Δήλωση, γιατί έκανε δηλωσάρα. Και πάει μετά και του λέει: θέλει παιδί από σένα. Όλοι αυτό. Να σε όλου τα ίδια. Σε όλου τα ίδια λέει. Όλου θέλει να κάνει. Ρε Κατερίνα. Ναι, αλλά το πραγματικό σκάνδαλο, παιδιά μου, είναι άλλο. Και δυστυχώ πέρασε κάτω από τη μύτη τη Κατερίνα και θα το αποκαλύψουμε εμεί. Μπράβο, Γιάννη μου, τι είδε. Παιδιά μου, η Dan International φοράει τα αποφόρια τη Άννα τη Βύση. Μάρτιος 2011, να το φόρεμα που λάνσερε πρώτη αγαπημένη Ανούλα στο εξώφυλλο του Madame Figaro, που τη βλέπετε να έχει φωτογραφηθεί με το δημιουργό της, βεβαίως, Jean-Paul Gaultier, που ξέρετε δάτη αδυναμία της έχει. Μα καλά, συγγνώμη, ένα λεπτάκι, το είδε αυτό το εξώφυλλο η Ντάνα και είπε θέλω τη Βύση το φόρεμα ή πήγε στο Jean-Paul και του είπε δώσ' μου ένα φόρεμα και λέει να μωρέ, στην Ελλάδα ήμουνα, Ισραήλ δίπλα είναι, έλα πάρτο. Όχι ρε παιδιά, να σας πω κάτι, έλα. Η Άννα πήγε και φωτογραφήθηκε στο Παρίσι με τα ρούχα του Jean-Paul, του Gaultier. Του Gaultier, του Jean-Paul, του Paul, του Gaultier. Ναι, κάποια θα το φορούσε. Ναι, ήταν η μούσα του. Όχι. Τι όχι, μπορεί να κουμπίσει. Πού να σταθώ. Δεν ξέρω, εγώ από Eurovision και ξέρει εσύ, δεν Μαρία. Μήπως ήταν η μούσα του Gaultier η Άννα. Και η Ντάνα έχει το ίδιο σώμα με την Άννα. Καλά, δεν είπαμε ότι φορέσε και το exactly same size. Πήρε ένα άλλο, ρε παιδί μου, ένα μεγαλύτερο. Άκου τώρα να στα πω εγώ πώς έγινε. Εννοείται ότι η Dan International γνωρίζει τη Δύση πάρα πολύ καλά και μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου και πώς γράφονται και τα περιοδικά. Βεβαίως, είναι και φαν της Ανούλας, οπότε είδε το εξώφυλλο, είδε τις φωτογραφίες και λέει «Να το, αυτό θέλω να φορέσω». Και το πήρε το αποφόρι της Ανούλας και πάει να το λανσάρει και καλά στη Eurovision. Σε τα μας, Ντάνα. Παιδιά, δεν πήρε ούτε ανάσα για να φύγει από την Ευρώπη. Eurovision, τα ξέρω καλά. Πάμε τώρα. Πολύ μένος με Ντάνα έχεις. Λοιπόν, χθες...